περιστατικά τα οποία έρχονται για καταγραφή των μαθησιακών δυσκολιών υποκρύπτουν, υποβόσκουν πίσω από αυτή την εικόνα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Την ώρα που τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αυξάνονται, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου με επιστολή της προς τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και κατ' επέκταση τους εκπαιδευτικούς ζητά από την εκπαιδευτική κοινότητα να είναι σε εγρήγορση. Δεν είναι κάτι νέο, δεν είναι κάτι καινοτόμο. Νέο για μένα θα ήταν να έρθει μια επιστολή που να λέει δημιουργήθηκε μια προνοιακή δομή μέσω της οποίας θα μπορείτε να λέτε τους προβληματισμούς σας, τους σταγμούς σας και να υπάρχουν άνθρωποι εκπαιδευμένοι να σας βοηθήσουν. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας, παρακαλούμε για τη συνδρομή σας σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό των θυμάτων, ώστε αφενός να παρασχεθεί σε αυτά η απαραίτητη αρρωγή, αφετέρου να αποδοθούν ποινικές ευθύνες στους δράστες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ιδιαίτερη σημαντική η συμβολή των εκπαιδευτικών σε αυτή την προσπάθεια και είναι ακόμα πολύ έτσι, σημαντικό το ότι ο Εισαγγελέας Ηρακλείου το υπενθυμίζει σε μια προσπάθεια που κάνουμε όλοι ώστε να αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται πιο έγκαιρα, να εντοπίσουμε αυτά τα περιστατικά και να τα αντιμετωπίσουμε. Η εκπαιδευτική κοινότητα έρχεται συχνά αντιμέτωπη με περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Δεν μπορούμε όμως ποτέ να είμαστε σίγουροι, μόνο υποψίες να έχουμε και ενδείξεις, εκτός από μερικές φορές που κάποια παιδιά μπορεί να το εξομολογηθούν. Το κάνουν όμως δύσκολα, γιατί τα παιδιά θέλουν να προστατεύσουν την οικογένειά τους, όποια και αν είναι αυτή. Ακόμα και αν ζουν σε μια οικογένεια που είναι το περιβάλλον της κακοποιητικό. Αυτό ξέρουν, γι' αυτά η οικογένειά τους είναι πολύ σημαντική και θέλουν να την προστατεύσουν. Υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, τέτοια περιστατικά και προς τιμήν τους οι εκπαιδευτικοί όποτε εντοπίζουν μία περίπτωση παιδιού που έχει κάποια συμπτώματα τέτοια ή υπάρχει μια πληροφόρηση αντίστοιχη που φαίνεται ότι έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας, γίνονται οι παρεμβάσεις που πρέπει και που προβλέπονται και προλαβαίνουμε καταστάσεις. Στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί ξέρουν να διαβάζουν τα σημάδια και έχουν τα μάτια αλλά και τα αυτιά τους ανοιχτά. Οι επιπτώσεις των περιστατικών αυτών έχουν και επιπτώσεις στην σχολική συμπεριφορά, θα λέγαμε, του μαθητή, των μαθητών, όπου τα παιδιά βεβαίως φαίνεται να το εκδηλώνουν αυτό με αποκλίνουσες συμπεριφορές, είτε θέλοντας να κάνουν κακό στον εαυτό τους, είτε στους άλλους πολλές φορές. Σας διαβεβαιώ ότι είναι κάτι που ταράζει το είναι σου σαν άνθρωπο αυτό. Έχουμε περιστατικά πολύ συχνά, δεν θα έλεγα καθημερινά, αλλά πολύ συχνά και αυξημένα τα τελευταία 2 χρόνια. Την τελευταία τριετία θα έλεγα ότι στην περίοδο της πανδημίας τα περιστατικά τα οποία αποτυπώνονται νομίζω ότι θα φανούν το επόμενο διάστημα. Πρέπει να ξέρετε ότι τους εκπαιδευτικούς δεν τους αφορούν μόνο τα παιδιά, αλλά όλη η οικογένεια αποτελεί ένα σύστημα που οτιδήποτε γίνεται άμεσος αποδέκτης είναι το παιδί. Επομένως, εάν δεν δούμε όλη την οικογένεια συνολικά, δεν μπορούμε να δούμε το παιδί μόνο του. Αρκεί όμως να είναι σε εγρήγορση η εκπαιδευτική κοινότητα για να παταχθεί το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Παραλλήλως με αυτή τη διαδικασία της καταγγελίας, ας το πούμε, θα έπρεπε να υπάρχουν δομές κατάλληλες προνοιακές, οι οποίες το πρώτο που θα κάνουν θα είναι να φροντίσουν την οικογένεια.